Γεια σας, γεια σας και τι κάνετε ρε παιδιά, είστε καλά? Στο σημερινό βιντεάκι, δεν μιλάω πάρα πολύ δυνατά γιατί θα έρθουν τα μικρά μέσα. Έχω τα παιδιά άρρωστα, η Αλεξάνδρα είναι πιο καλά, ο Γιώργος έχει λαρυγίτιδα, το γυρίσαμε και σε οτίτιδα. Τα πάμε τέλεια, έχω νευριάσει άπειρα με τους γονείς που στέλνουν άρρωστα τα παιδιά τους και κολλάνε και τα δικά μας και δεν σκέφτονται, δεν έχουν λίγο ενσυναίσθηση να σκέφτονται αν υπάρχουν άτομα στο σπίτι που θα πάνε τα παιδάκια τρίτης ηλικίας, βρέφη και μπλα μπλα μπλα. Θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο γι' αυτό. Σήμερα θα κάνουμε ένα Q&A. Σας ρώτησα με post στο Instagram και στην κοινότητα εδώ του YouTube. Πείτε μου ερωτήσεις για να κάνω βίντεο Q&A. Οπότε έχω σημειώσει εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Τώρα με το γυμναστήριο λούζεσαι καθημερινά? Λοιπόν, αυτή η ερώτηση κανονικά θα πρέπει να κάνω ένα βίντεο με μαλλιά, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις με τα μαλλιά και είναι λογικό γιατί μιας και είμαι επαγγελματίας θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας κάθε πότε λούζουμε τα μαλλιά μας, τα λούζουμε μία, ανά δύο μέρες, τα λούζουμε ανά τρεις, τα λούζουμε ανά τέσσερις, τα λούζουμε μία φορά την εβδομάδα. Δεν υπάρχει σχετικός κανόνας. Η κάθε γυναίκα λούζει τα μαλλιά της με βάση τις ανάγκες που έχει, το τριχωτό της κεφαλής της, με βάση τις ανάγκες που έχει το lifestyle της, τη ζωή της, δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ ότι αν μια γυναίκα βγαίνει στην τηλεόραση, σίγουρα τη χτενίζουν, τη λούζουν, πρέπει να είναι πάντα στην τρίχα. Εγώ, ας πούμε, που βγαίνω για βίντεο, δεν μπορώ να βγω με το μαλλί το λίγδα. Υπάρχουν και μέρες που δείχνουν την καθημερινότητά μου και μπορεί να είναι και το μαλλί μου πιο λιπαρό να είμαι μετά το γυμναστήριο, να σας έχω δείξει κάποια στιγμιότυπα. Όχι όμως να κάτσω να γυρίσω ένα τέτοιο βίντεο, π.χ. όπως τώρα Q&A και να είμαι αμακιγιάριστη, να έχω το μαλλί μου λιγδωμένο, λαδωμένο. Οπότε, τώρα με τη γυμναστική, όσον αφορά αυτό, επειδή υδρώνω πάρα πολύ στη ζούμπα, δεν μπορώ να αφήσω το μαλλί μου άλουστο. Δεν είναι καλό να τα λουζούμε κάθε μέρα, αλλά όταν έχουμε λιπαρά μαλλιά, καλό είναι να λουζόμαστε όσο πιο συχνά για να φαίνεται τα μαλλιά μας υγιή και καθαρά. Και όσο είπα για τη γυμναστική, πρέπει να λουζόμαστε και για τον υδρότα και γιατί ίσως έχουμε βάλει κάποια προϊόντα styling και έχουν μείνει κατάλοιπα στο κεφάλι μας και πρέπει να τα καθαρίσουμε. Υπάρχουν και γυναίκες εξάλλου που λουζούνται και μόνο στο κομμωτήριο, οπότε μπορεί να πηγαίνουν ένα δύο, ένα τρεις μέρες, ανάλογα. Εγώ είχα και κάτι γιαγιάδες όταν δούλευα σε κομμωτήρια, θυμάμαι, που μπορεί να ερχόντουσαν και μετά από δύο εβδομάδες. Γάντια εννοείται, δεν έβαζες χέρι εκεί μέσα. Νόμιζες ότι θα βγει ο Godzilla από εκεί μέσα. Λοιπόν, τι προϊόντα χρησιμοποιείς όσον αφορά τα μαλλιά σου? Βάζω πολλά προϊόντα πάντως και όσον αφορά την επιδερμίδα μου, skin care, ρουτίνα και όσον αφορά τα μαλλιά μου. Αν ήταν πιο συγκεκριμένο το σχόλιο σου με τι λακ χρησιμοποιείς, να μου πεις τη γνώμη σου για αυτό το σαμπουάν ή για αυτό το silver σαμπού, τότε θα σας απαντούσα. Κάθε πότε βάζω μαλακτική και θέλω να ρωτήσω, είναι απαραίτητη και η μάσκα? Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση σε αυτό το θέμα. Κάθε πότε βάζω μαλακτική και μάσκα. Καλό είναι να βάζουμε πάντα μάσκα και μαλακτική. Τι εννοώ? Πρώτα, περνάμε ένα χέρι ή δύο χέρια σαμπουάν στο τριχωτό της κεφαλής και στα έξω τα μαλλιά εννοείται. Και πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μάσκα, γιατί η μάσκα διεισδύει στην τρίχα. Οπότε θρέφει το μαλλί μας στην τρίχα. Δεν παίρνουμε τη μάσκα και την απλώνουμε. Καταρχήν δεν πρέπει να κουμπίσουμε ρίζα. Όχι ότι θα πάθετε κάτι, αλλά καλό είναι να μην ακουμπάει ρίζα. Να ακουμπάει μέση και έξω. Δηλαδή όπως είναι εδώ η ρίζα μου, να ακουμπάει μέση και έξω, όχι ρίζα. Γιατί τα μαλλιά τα κάνει και πιο λιπαρά. Είναι η αλήθεια. Με πάντα προς τα πάνω τη μάσκα. Ανάποδα. Σαν να κρεπάρουμε το μαλλί, σαν να το φουντώνουμε. Όχι προς τα κάτω, όπως βάζουμε τη μαλακτική. Τη μαλακτική τη βάζουμε προς τα κάτω, έτσι ώστε να σφραγίσει τα λεπιά της τρίχας και να τα επαναφέρει στη φυσική τους μορφή. Στην ουσία σφραγίζουμε και κλειδώνουμε τα μαλλιά μας με το conditioner. Χρησιμοποιούμε για να βελτιωθεί η ποιότητα των μαλλιών μας. Πάμε να φύγουμε από τις ερωτήσεις με τρίχες. Όπως μου έγραψε ένας τυπάς σε ένα σχόλιο καιρό τώρα, παίζει να την και αρχές του 19, σταμάτα να ασχολείσαι με τρίχες στη ζωή σου και ασχολείσαι με κάτι σημαντικό. Άκυρος τελείως.
Θα μιλήσει αυτός σε μένα για κάτι σημαντικό και ότι ασχολούμαι με τρίχες. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε κι άλλο παιδάκι. Έχω κάνει βίντεο, σας έχω πει ότι είχα μία αποβολή το καλοκαίρι. Δεν ήταν στα σχέδιά μας το τρίτο το παιδί. Ήθελα ένα τρίτο παιδί. Αν έρθει, καλώς να έρθει, έτσι. Μαζί με τον Χρήστο τα παιδιά μας. Και να κάνουμε μετά τη δική μας τη ζωή. Εννοείται ότι τα παιδιά μας, μια ζωή θα είναι μέσα στη δική μας τη ζωή. Στη δική μας τη ζωή υπάρχουν πάντα τα παιδιά μας. Αλλά θα μπορούμε να κάνουμε ταξίδια όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και σπουδάζουν. Με τον Χρήστο θα μπορούμε να ζήσουμε πράγματα που δεν ζήσαμε πριν. Έμπειρη μανούλα, έχεις κανένα τρίκ για τις ιώσεις πρώτη χρονιά στο παιδικό? Και συνεχιζόταν αυτό το μήνυμα στο Instagram, αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω, δεν ξέρω το λόγο. Λοιπόν, θα σου πω να σταυρώνεις το παιδάκι σου κάθε μέρα, να σταυρώνεις και εσένα την ίδια, γιατί τις 30 μέρες που έχει ο μήνας, τα Σαββατοκύριακα τα εξάντε βγάλτα, μένουν 22 μέρες πόσες μένουν, τις 17, 16-17 θα σου είναι άρρωστο. Τις υπόλοιπες 3 μπορείς να το στέλνεις στο σχολείο. Δυστυχώς ο πρώτος χρόνος είναι έτσι, μέχρι να αποκτήσουν γερά τα αντισώματά τους, ο πρώτος χρόνος είναι έτσι. Το παιδί το έχει περισσότερο στο σπίτι παρά στον παιδικό. Όσο παράλογο και αν ακούγεται. Πότε προλαβαίνει σπίτι μαγείρεμα? Εγώ πελαγώνω με 2 αγόρια, 2 χρονών και 4. Να σου ζήσουν. Όλα είναι παιδιά. Τι να πω. Δεν θα πω στη δύναμη της γυναίκας, γιατί ο Θεός θεωρώ ότι μας έχει φέρει σε αυτόν τον κόσμο και έχουμε γίνει μανούλες και μας δίνει πάντα. Κατά την άποψη τη δική μου, πάντα έτσι, την δική μου γνώμη. Μας δίνει πάντα όσο μπορούμε να αντέξουμε και σε όσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Εγώ αυτό πιστεύω και θεωρώ. Τα καταφέρνω, υπάρχουν και ώρες που κι εγώ θα είμαι στις κρίσεις μου και θα στεναχωριέμαι και θα λέω γιατί να μην έχω βοήθεια, γιατί να μην έχω κάποιον, αλλά δόξα τω Θεώ τα καταφέρνω. Τι έχεις συνειδητοποιήσει για τη σχέση, παύλα γάμο, μετά από τόσα χρόνια? Έχω συνειδητοποιήσει ότι αν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, όλα πάνε ρολόι. Χρειάζεται σίγουρα να συμβιβάζεσαι, να υποχωρείς μετά από τόσα χρόνια και να σέβεσαι τον άνθρωπό σου. Πόσα περίπου είναι τα μηνιαία έξοδα σε νορμάλ πλαίσια ενός μωρού, πάνες γάλα κτλ. Λοιπόν, εξαρτάται. Τώρα δεν με ρωτάς για γέννηση και πού θα γεννήσεις και τα λοιπά. Με ρωτάς για ένα μωρό. Ένα μωρό μπορεί να γεννηθεί και να έχει αλλεργία στο γάλα. Οπότε να πρέπει να πίνει υποαλλεργικό γάλα. Εμένα το είχε αυτό ο Γιώργος όταν σταμάτησα το θυλασμό. Οπότε το κουτάκι, το γάλα, και ήταν και το μικρό το κουτάκι τότε, είχε γύρω στα 21 με 22 ευρώ. Που αυτό χρειαζόταν όσο μεγάλο είναι το μωρό εννοείται. Ανά 3 μέρες ήθελες 22 ευρώ. Δεν συμφέρει καθόλου. Υπάρχουν όμως και γάλατα και κάτω των 10 ευρώ, σκόνες εννοώ, έτσι, σκονόγαλα. Φεύγουν πάρα πολλά χρήματα στα γάλατα. Οι πάνες, εντάξει, δεν είναι και κάτι τρελό. Σίγουρα είναι πάνες, μέχρι τα 2 έτη ή τουλάχιστον που θα κόψει το παιδί. Μπορεί να πάρει και παραπάνω, μπορεί να πάρει και λιγότερο. Κόβεις κάτι από σένα και δίνεις κάτι για το μωρό. Τώρα ακριβώς ένα ποσό, τι να σου πω, ότι είναι 50 ευρώ οι πάνες βαριά, maximum, και το γάλα μπορεί να σου φτάσει. Δεν θα σου πω ένα συγκεκριμένο ποσό, γιατί ούτε θέλω να σε καθησυχάσω, ούτε θέλω να σε αγχώσω. Στην Αλεξάνδρα που θύλασα πάντως, είχαμε μόνο τις πάνες. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες πριν κάνεις το βήμα για οικογένεια? Το μόνο που θα άλλαζα, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και είναι και το πρώτο στα επόμενα σχέδιά μας που έχουμε στο μυαλό μας, σαν πλάνο, είναι ότι θα ήθελα να έχω δημιουργήσει ένα σπίτι με τον Χρήστο, να μην έχουμε τα ενίκια. Αυτό. Κατά τα άλλα είμαι γεμάτη, έχω ζήσει τη ζωή μου πριν, παρόλο που έχω γίνει μικρή μανούλα, έχω περάσει διάφορες καταστάσεις στη ζωή μου, έχω περάσει πολύ δύσκολα, δεν σας έχω πολύ μιλήσει για αυτά και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κιόλας να σας μαυρίσω και να μαυρίζω κι εγώ. Δουλεύω από πάρα πολύ μικρή, οπότε δεν μου έχει λείψει ούτε το ξενύχτη, ούτε. Και αν θέλω να βγω για ποτό, θα βγω και με τις φίλες μου. Δεν έχουμε τέτοια θέματα με το Χρήστο. Εμπιστοσύνη υπάρχει. Ξεκίνησες δουλειά ως τραγουδίστρια όπως είχες αναφέρει? Έχεις τέλεια φωνή. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Όχι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμη δουλειά. Έχουμε πει να κάνουμε τις πρόβες μας. Το άφησα λίγο το θέμα γιατί τώρα έχω άρρωστα και τα παιδιά.
άλλαξε και η χρονιά, είχαμε άλλα θέματα στο μυαλό μας, βγήκαν κάποια άλλα θέματα. Το έχω που τόσο μικρή έχεις γιο ήδη 6 χρονών. Ενημερωμένη σωστά σε βρίσκω. Λοιπόν, εγώ φέτος θα κλείσω τα 28, θα πω στα 29. Ο Γιώργος είναι 6 χρονών, τον έκανα στα 22 και την Αλεξάνδρα την έκανα στα 24. 25 χρονών δηλαδή είχα και τα δύο τα παιδιά μου. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία γιατί μεγαλώνω κι εγώ μαζί τους. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία στη σκέψη μόνο ότι εγώ όταν θα φτάσω μια πολύ μικρή ηλικία θα θεωρούμε μια νέα μαμά. Δηλαδή όταν θα είμαι 40 χρονών, σας λέω τώρα ότι πάω στα 29. Σε 11 χρόνια ο γιος μου θα είναι 17-18 χρονών. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή στα 40 μου θα έχω ένα γιο σχεδόν 18-19 χρονών, 17 πόσο βγαίνει. Λοιπόν, ποιο είναι το φυσικό χρώμα των μαλλιών σου? Είναι ξανθό σκούρο, καστανό ανοιχτό, είμαι στο 7 βάση για όσους κομμωτές, κομμώτρες βλέπουν αυτό το βίντεο. Τι επάγγελμα ήθελες να ακολουθήσεις όταν ήσουν παιδί? Ήθελα να γίνω κτηνίατρος, μέχρι που έμαθα ότι χειρουργούμε τα ζώα και δεν παίζουμε μόνο με τα ζώα. Το ξέχασα και το άφησα στην άκρη. Οπότε τελείωσα κομμωτική, έχω κάνει σεμινάρια αισθητικής, δεν έχω τελειώσει αισθητική, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τα μακιγιάζ που βλέπετε είναι μέσω εμπειρίας μου, σεμιναρίων που δούλευα στα Σεφορά και έχω τελειώσει και βρεφονιπείο κόμμος, σε ΕΠΑΛ. Πώς είναι τα παιδιά με το σκυλάκι σας? Είναι τέλεια, αρμονικά, υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα, τα πράγματα κυλούν ωραία, υπάρχουν και στιγμές που την κατσιάζουν και η μαμά βάζει τις φωνές, εντάξει. Θα υπάρχουν και αυτά. Είσαι αυστηρή. Μαμά, πώς κρατάς τις ισορροπίες? Λοιπόν, είμαι αυστηρή εκεί που χρειάζεται και εκεί που πρέπει. Κατανοώ πότε τα παιδιά έχουν δίκιο, κατανοώ πότε πρέπει λίγο να γκαζώσω παραπάνω, πότε πρέπει λίγο να χαλαρώσω. Υπάρχουν και στιγμές που θα ξεφύγουμε σε αγωνή σίγουρα. Μαθείς κάθε μέρα για το καλύτερο για τα παιδιά σου. Πότε βρίσκεις χρόνο για εσένα? Πότε βρίσκω χρόνο για εμένα? Όταν τα παιδιά είναι στο σχολείο, βρίσκω χρόνο για εμένα. Φέτος που δεν θα δουλεύω, θα έχω αρκετό χρόνο για εμένα. Είναι η πρώτη χρονιά που θα κάτσω. Το βράδυ, αν τα κοιμήσω, κάτι θα κάνω για εμένα, για τον Χρήστο, να κάτσουμε λίγο οι δυο μας. Όλα καλά. Πώς αντιμετωπίζεις το θέμα που έχεις με τις ημικρανίες? Παιδιά, έκλεισα και τον Μάρτιο μου έκλεισαν, πιο νωρίς δεν είχε στο νοσοκομείο. Κρανιογκεφαλική μαγνητική να κάνω στο κεφάλι, έχω χρόνια να κάνω και πρέπει να κάνω. Πώς τις αντιμετωπίζω? Κλείνω παντζούρια, θέλω απόλυτη ησυχία. Προσπαθώ, όταν έχω τα παιδιά τόσες ώρες μόνο μου είναι πολύ δύσκολο, αλλά προσπαθώ. Φόρμα max ή ολόσωμη φόρμα για γάμο συγγενή? Εξαρτάται πώς νιώθεις εσύ άνετη. Αν εσύ νιώθεις με τη φόρμα, φορά φόρμα ολόσωμη. Αν νιώθεις με το φόρμα max ή με φόρμα κοντό, φόρα ό,τι θες. Εγώ και με ένα τζινάκι και ένα πουκαμισάκι θα πήγαινα. Εξαρτάται πώς νιώθεις εσύ ωραία. Από πού και εξάλλου σας έχω πει, η ομορφιά εκπέμπει από μέσα προς τα έξω. Το εσωτερικό είναι που μετράει κυρίως. Από πού είναι η καταγωγή σας? Ο Χρήστος είναι γιαννιώτης, βλάχος και εμένα ο μπαμπάς μου είναι από Θράκη, ήταν από Θράκη, από Εύρο και η μαμά μου από Γιάννενα. Ζω πένθος στην οικογένειά μου, πώς να το αντιμετωπίσω? Κάθε μέρα νιώθω πως πνίγομαι. Βρήκες να μιλήσεις στον κατάλληλο άνθρωπο και να ρωτήσεις. Η απώλεια δεν περνάει από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια εβδομάδα στην άλλη, από τον πρώτο μήνα στον άλλον. Εγώ έχασα τον παπά μου πριν 3 χρόνια, είναι λες και έγινε χθες. Υπάρχουν και στιγμές που εντάξει θα ξεχαστείς, υπάρχουν στιγμές που αναπολείς. Υπήρχαν στιγμές που τον ένιωθα κοντά μου, έρχονταν στα όνειρά μου, ένιωθα το αγγίγμα του, όσο ανατριχιαστικό και αν ακούγεται, ένιωθα το αγγίγμα του να με χαϊδεύει. Έχει πολύ καιρό να συμβεί αυτό, σίγουρα κανένα χρόνο. Το μόνο τώρα που νιώθω είναι ότι έρχεται στα όνειρά μου και θέλει να πάω του. Λένε ότι όταν ο νεκρός έρχεται στον ύπνο, σου πω. Θα το ξεπεράσει με το χρόνο, σιγά σιγά. Αν έχει χάσει παιδί, πιστεύω δεν ξεπερνιέται ποτέ. Εύχομαι να μην το ζήσω και εύχομαι να μην το ζουν κι άλλες μανούλες. Είναι πολύ κρίμα και πολύ άδικο να χάνονται νέοι άνθρωποι. Τώρα αν ο άλλος είναι 90 χρονών, εντάξει, αυτός είναι ο κύκλος μας παιδιά, κακά τα ψέματα, θα στεναχωρηθούμε, είτε είναι παππούς, είτε είναι... Αλλά δεν θα στεναχωρηθώ όσο θα στεναχωριόμουν για ένα παιδάκι. Κακά τα ψέματα, τη ζωή του την έζησε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε το Q&A, να βγάλω τη γιαλαμπούκα μου.
Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας, να μου γράψετε από κάτω τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε. Στα άμεσα σχέδιά μου είναι να κάνω ένα βίντεο με έμπτυς προϊόντα που μου έχουν τελειώσει, να σας πω την άποψή μου. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.